η ομάδα του Παμίσου της Μεσίνης, η οποία και έχει συνδεθεί με την τοπική κοινωνία, συμπληρώνει 90 χρόνια ζωής και στο πλαίσιο αυτό εξέδωσε επαιτειακό ημερολόγιο για τα 90 χρόνια αθλητισμού και πολιτισμού. Παράλληλα, παρουσιάστηκε και η νέα ιστοσελίδα του Συλλόγου. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 90 χρόνων της ζωής της ομάδας μας, η απόψινή βραδιά είναι μια ευκαιρία να μας φέρει όλους κοντά και εκτός γηπέδων. Κάτι το οποίο είναι βασικό μέλημα της διοίκησής μας. Γιατί πιο πολύ, μαζί ενωμένα, μπορούμε καλύτερα. Ο Πάμιος είναι σημείο αναφοράς και ιστορικό σωματείο για την πόλη. Και μετά την αγωνιστική του πορεία, όλα αυτά τα χρόνια δείχνει δείγματα γραφής. Και μας κάνει περήφανος όχι μόνο για τις αθλητικές τους επιτυχίες, αλλά και για τη συμμετοχή τους στον πολιτισμό. Βρισκόμαστε απόψε εδώ για να γιορτάσουμε, για να σβήσουμε συγκεκριμένα τα κεράκια, τα 90 κεράκια της ιστορικής μας ομάδας, της ομάδας του Γούπου Σου Πάμισος Μεσίνης, αλλά και για να αρχίσουμε τις εκδηλώσεις, οι οποίες θα έχουν ένα βάθος δεκαετίας, μέχρι να φτάσουμε και να γιορτάσουμε τον πρώτο αιώνα του αγαπημένου μας συλλόγου. Εκδηλώσεις λοιπόν που έχουν να κάνουν με πολλές και διάφορες δραστηριότητες και δράσεις της ομάδας μας, δαγιζόμενες τες από την μακρόχρονη ιστορία της μέχρι και σήμερα. Έναν αιώνα που λίγες ομάδες στη χώρα μας, στην Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο θα μπορούσα να πω, έχουν τη χαρά να γευτούν ένα τέτοιο γεγονός για την ποδοσφαιρική τους ομάδα. Εκθέσεις φωτογραφιών, τιμητικές διακρίσεις, ποδοσφαιρικές βραδιές με καλεσμένους πρόσωπα που έγραψαν τη μικρή ή την μεγάλη ποδοσφαιρική ιστορία τους μέσα από αυτή την ομάδα και τις έδιναν ζωή, προβολή βιντεοτενιών όσες φυσικά υπάρχουν με αγώνες της ομάδας μας. Προσκεκλημένοι επίσης θα είναι και θα μας διηγηθούν το πέρασμά τους προπονητές και βοηθοί προπονητών όπως και γυμναστές και άλλοι του συλλόγου που έχουν, από το σύλλογο που έχουν περάσει. 90 χρόνια ενεργής παρουσίας στα τοπικά και εθνικά πρωταθλήματα της πατρίδας μας. Ο Πάμισός μας λοιπόν ιδρύθηκε το έτος 1929. Φυσικά και θα ήταν πλεονασμός να πω ότι το όνομά του το πήρε από το ποτάμι και για πρώτο έμβλημά του είχε ένα δισκοβόλο αθλητή. Το τριφύλι το έβαλε αργότερα στη φανέλα του. Κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι η ομάδα ιδρύθηκε το 1926. Το πρώτο όμως επίσημο καταστατικό έχει συνταχθεί το έτος 1929.